Εκείνη την έλεγαν Σοφία και εκείνον Περικλή. Συναντήθηκαν τυχαία στην Γαλιθέα το 1895 και ερωτεύτηκαν κεραυνοβόλα. Η δική τους όμως ιστορία αγάπης δεν θα έχει happy end και θα συγκλονίσει την αθηναϊκή κοινωνία λίγα χρόνια αργότερα. Η τραγική ιστορία αγάπης του Περικλή Γιαννόπουλου και της Σοφίας Λασκαρίδου συνέβη πριν από περίπου έναν αιώνα. Μια ιστορία που έγινε πηγή έμπνευσης για ανθρώπους της τέχνης. Ένας από αυτούς ήταν ο σκηνοθέτης Παντελής Δεντάκης, που με την ομάδα Four Frontal ανέβασε πριν από λίγα χρόνια τη θεατρική παράσταση Σοφία Λασκαρίδου, Μια Αγάπη Μεγάλη, βασισμένη στα ημερολόγια της, αλλά και τα φλογερά γράμματα που αντάλλασε με τον Περικλή. Μία από τις πρωταγωνίστριες της παράστασης είναι Φέλη Μαϊστράλη, που έκανε και την έρευνα για το έργο, μας αφηγείται τον παράφορο έρωτα που έζησαν, αλλά και το άδοξο τέλος του όμορφου ξανθού Αθηναίου με τη φλογερή ιδιοσυγκρασία. Η Σοφία δεν ήταν ένα συνηθισμένο κορίτσι της εποχής. Είχε την αθηναϊκή κοινωνία στα πόδια της και στο σπίτι της δεχόταν μέχρι και το βασιλέα Γεώργιο. Μια γυναίκα όμορφη, ψηλή, πλούσια, που περπατούσε στην Καλυθέα ζωγραφίζοντας τοπία. Μια γυναίκα που θα άλλαζε την Ελλάδα με τις απόψεις και τις φιλοδοξίες της. Ο πατέρας της όμως φοβόταν που κυκλοφορούσε μόνη της και έτσι της έκανε δώρο ένα περίστροφο. Αυτό το περίστροφο θα στερούσε λίγα χρόνια αργότερα τη ζωή του αγαπημένου της Περικλή. Γυρίζοντας στο σπίτι στην Καλυθέα, συναντά τον Περικλή Γιαννόπουλο. Έναν λογοτέχνη της εποχής, γνωστό τότε στους κύκλους των Αθηνών. Δεν τον γνώριζε η ίδια, ο οποίος επίσης συνήθιζε να κυκλοφορεί στην Αττική και να στοχάζεται, να γράφει ποίηματα, να κοιτάζει τα τοπία. Συναντιόνται, η συνάντηση όπως την περιγράφει η ίδια είναι μαγευτική. Δεν τον βλέπει και είναι κεραυνοβόλος ο έρωτας, βλέπει μπροστά έτσι ένα ξανθά άγγελο, έτσι τον περιγράφει. Μπλε μάτια, ξανθά μαλλιά, ευθυτενή, ο τόνος της φωνής του ήταν μαγευτικός. Αντίστοιχα εκείνος μαγεύτηκε από τη δική της εμφάνιση. Καταλαβαίνουμε μετά ότι γνώριζε ποια ήταν, ενώ εκείνη δεν γνώριζε ποιος ήταν. Και αυτή ήταν η πρώτη φορά που συναντήθηκαν. Ύστερα από μερικές μέρες, ο Περικλής χτύπησε την πόρτα του σπιτιού της και ζήτησε την άδεια από τους γονείς της να την δει. Τον δέχτηκε στον κήπο τους και λίγο αργότερα περπάτησαν μαζί μέχρι την Ακρόπολη. Την εποχή εκείνη για τις γυναίκες η ανώτατη εκπαίδευση ήταν απαγορευμένη. Η Σοφία όμως είχε όνειρα και φιλοδοξίες και έπειτα από παρότρινση της μητέρας της πήγε στο βασιλιά και του είπε ότι θέλει να φοιτήσει στη Σχολή Καλών Τεχνών. Εκείνος ικανοποίησε το αίτημά της και με νόμο του 1903 η Σοφία έγινε η πρώτη γυναίκα στην ιστορία της Ελλάδος που της επέτρεψαν την ανώτατη εκπαίδευση. Μια γυναίκα που ουσιαστικά ξεκίνησε το κίνημα του φεμινισμού στην Ελλάδα και έδωσε στις Ελληνίδες νέους ορίζοντες. Η είσοδός της στην Καλών Τεχνών ήταν μόνο η αρχή. Ολοκληρώνοντας τις σπουδές της, με άριστα παίρνει υποτροφία για το Μόναχο. Αυτό όμως θα ήταν η αρχή του τέλους. Για τον όμορφο συγγραφέα και ποιητή, ο γάμος του με τη Σοφία ήταν μια ψυχική ανάγκη που έπρεπε να γίνει πραγματικότητα. Πριν φύγει για το Μόναχο, έχει προηγηθεί μια συνάντησή τους, που αναφέρει πάλι η ίδια στο νεολογιό της, που του προτείνει να φύγουν μαζί, χωρίς να είναι παντρεμένοι, να συνεχίσει αυτό στην πορεία του, στη λογοτεχνία και αυτή στη ζωγραφική. Και της δηλώνει κατηγορηματικά ότι εγώ γράφω για την Ελλάδα και δεν μπορώ να γράψω για την Ελλάδα από το Μόναχο. Δεν έχει φως στο Μόναχο. Οπότε θα μείνω εδώ και θα σε περιμένω και θα είμαι πάντα δικό σου. Όταν τα χρόνια περνούσαν και εκείνη δεν επέστρεφε στην αγκαλιά του, ολοένα και πιο σκοτεινές σκέψεις πλημμύριζαν το μυαλό του. Σε μία από τις τελευταίες του συναντήσεις, ένα φθινοπορεινό απόγευμα στους Καραμαγκά, της είπε: «Αν σε χάσω ποτέ, θα αυτοκτονήσω σε αυτό το μέρος. Θα φύγω μυστικά και ωραία». Ανταλλάσσουν γράμματα φλογερής αγάπης για 2 χρόνια περίπου, που ο Περικλής δηλώνει την μοναξιά του με κάθε τρόπο και την ανάγκη του να τη συναντήσει. Και η ίδια λέει ότι μοιράζομαι τη ζωή με 2 διαφορετικούς πόλους. Την τέχνη το πρωί και τη φοβερή απουσία του τη νύχτα. Και όλο αυτό οδηγείται σε κάτι γράμματα φοβερής απελπισίας. Είναι καλή ώρα με έναν φίλο του και του λέει χωρίς κάτι περισσότερο ότι ξέρεις κάτι, εγώ θέλω αν μου έρθει πραγματικά η ανάγκη να χάσω τη ζωή μου όπως εγώ θέλω. Και το φαντάζομαι να γίνει με ένα άσπρο άλογο, χωρίς έλα, να το καβαλικέψω,
να μπω μέσα στη θάλασσα του Σκαραμαγκά, να έχω ένα περίστροφο στο άλλο χέρι και όταν πια το άλογο δεν θα πατάει, να φυτέψω μια σφαίρα στον κρόταφό μου, μην ανησυχείς, λέει, το άλογο θα βγει έξω και το σώμα μου θα βυθιστεί για πάντα μέσα στο πέλαγο. Μια τυχαία συνάντησή του με τη μητέρα της και όσα του είπε για τη μεγάλη αποδοχή που ζούσε η Σοφία ως καλλιτέχνη στο Μόναχο, έγιναν πιθανότατα η αφορμή να πάρει την απόφαση να αυτοκτονήσει όπως το είχε σχεδιάσει. Το προηγούμενο βράδυ είπε στους φίλους του ότι θα πάει μία εκδρομή. Γύρισε στο σπίτι και έγραψε στη Σοφία το τελευταίο γράμμα. Σοφία μου, ένα ίστατο χέρι από την Αττική γη που αφήνω για πάντα. Με άπειρα γλυκύτατα φιλιά, Περικλής. Χαράματα, καβάλασε ένα λευκό άλογο, μπήκε στη θάλασσα του Σκαραμαγκά και έβαλε τέλος στη ζωή του. 4 μέρες αργότερα, όταν η Σοφία διάβασε το γράμμα, κατάλαβε ότι έπρεπε επιγόντως να επιστρέψει στην Ελλάδα. Ήταν όμως ήδη πολύ αργά. Το θάνατό του θα το μάθαινε τυχαία μέσα στο τρένο. Στο τρένο, περνώντας από το Σκαραμαγκά, είναι απέναντί της ένας άγνωστος κύριος και της λέει: «Α, εδώ, πριν λίγες μέρες αυτοκτόνησε και ο Περικλής Γιαννόπουλος». Και εκείνη την ώρα ασπρίζει, φτάνει άρον-άρον στην Καλλιθέα, λιποθυμάει στην αγκαλιά της μαμάς της, κλείνεται στο σπίτι που βρισκόμαστε, κλαίγοντας με λυγμούς. Η μάνα της βέβαια καταλαβαίνει ότι έχει μάθει τα πάντα. Όταν 13 μέρες μετά το θάνατό του, 9 Απριλίου του 1910, θα έβρισκαν το σώμα του Περικλή, εκείνη θα ήταν εκεί μαζί με μία φίλη της. Η απελπισία και ο θρήνος έκαναν τη Σοφία να πάρει την απόφαση να βάλει τέλος στη ζωή της. Λίγο πριν τελειώσουν όλα για εκείνη όμως, η μητέρα της την έσωσε. Τα χρόνια που ακολούθησαν, η καριέρα της είχε ευθύνουσα πορεία. Ούτε η ζωγραφική που τόσο αγαπούσε δεν κατάφερε να αναπληρώσει το κενό στην καρδιά της. Ντύθηκε στα μαύρα, δεν τα έβγαλε ποτέ από τότε. Γι' αυτό τη λέγανε και η γυναίκα με τα μαύρα, που κυκλοφορεί στην Καλλιθέα. Σε ηλικία 85 ετών, αποφάσισε δηλαδή στα 50 χρόνια από το θάνατο του Γιαννόπουλου, αποφάσισε να εκδώσει ένα συμπλήρωμα ημερολογίου, όπου δημοσίευσε όλη την ιστορία της. Οι περισσότερες πληροφορίες που έχουμε για αυτή τη μεγάλη ιστορία αγάπης είναι από την τελευταία συνέντευξη που έκανε ο Φρέντι Γερμανός στη Σοφία Λασκαρίδου το 1961, που έβγαλε και την τελευταία της φωτογραφία. Μάλιστα, κλείνει ο Φρέντι Γερμανός όλο αυτό το μεγάλο αφιέρωμα με το ότι ένιωθα, λέει, την παρουσία του Περικλή παντού γύρω μου. Και έτσι όπως χάιδευε ίδια τα παγκάκια και το σπίτι, ήταν σαν να βλέπει παντού τον Περικλή. Πώς φτάσαμε όμως από το σπίτι της Σοφίας Λασκαρίδου να μιλάμε για το στοιχειωμένο σπίτι στην Καλλιθέα? Έμεινε σε αυτό το σπίτι μαυροντημένη και κάθε ένας που ερχόταν ουσιαστικά του περιέγραφε την παρουσία του Περικλή στο χώρο. Στους τοίχους, στα παγκάκια, στα δέντρα, στο υπροδωμάτιο. Και έχει βγει ο μύθος ότι τα ήσυχα βράδια στην Καλλιθέα, περνώντας από το σπίτι, μπορείς να ακούσεις τη φωνή της Σοφίας να φωνάζει τον Περικλή.